ξενιτεύονται περισσότεροι από 600.000 Έλληνες καταναλωτές το μήνα, προκειμένου να κάνουν φθηνότερα ψώνια στις γειτονικές αγορές της Βουλγαρίας, της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και της Τουρκίας, με αποτέλεσμα να χάνονται περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, είτε για νόμιμες είτε και για παράνομες προμήθειες καταναλωτικών αγαθών. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από έρευνα της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου στους ακριτικούς εμπορικούς λόγους μέλη της και ειδικότερα στη Μυτιλίνη, τη Σάμο, τη Χίο, την Ξάνθη, την Ορεστιάδα, τη Φλόρινα, την Κομωτινή, την Αλεξανδρούπολη, Κιλκίσκο, Κάλυμνο και Ρόδο. Είναι γεγονός ότι δεν είναι κάτι καινούριο, είναι κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια. Εμείς από πέρσι αρχίσαμε να κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου ότι προσέξτε, έχουμε μια επιχειρηματική μετανάστευση στις παραμεθόριες περιοχές. Και πλέον βλέπουμε ότι η καταναλωτική μετανάστευση φτάνει στα επίπεδα, αν θέλετε, των επιχειρήσεων που περνάνε τα σύνορα. Και αριθμητικά βεβαίως είναι πολύ μεγαλύτερη. Υπολογίζουμε ότι 600.000 περίπου Έλληνες περνούν ετησίως τα σύνορα και κάνουν ακόμα και τις καθημερινές τους αγορές από γειτονικές χώρες. Και αυτό το οποίο λέμε είναι ότι πρέπει να αντιστραφεί αυτή η κατάσταση. Πρέπει να δημιουργήσουμε εμείς κίνητρα και να έρχονται εκείνοι να αγοράζουν από την ελληνική αγορά, και αυτό θα γίνει με τη μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων όλων των ακριτικών περιοχών, με τη διατήρηση χαμηλών συντελεστών ΦΠΑ και την επέκτασή τους σε όλες τις παραμεθόριες περιοχές και την άρση όλων των εμποδίων έκδοσης βίζας που δεν συμβαίνει στην περίπτωση των Ελλήνων που βγαίνουν, οι οποίοι βγαίνουν με μια ταυτότητα. Ενώ οι γείτονες για να έρθουν πρέπει να περάσουν interview από τον τοπικό πρόξενο για να μπορέσουν να πάρουν βίζα και να έρθουν στη χώρα μας. Λοιπόν, αυτές είναι αγκυλώσεις που πρέπει να τις ξεπεράσουμε. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να σταματήσουμε επίσης το διασυνοριακό παρεμπόριο και λαθρεμπόριο που μαστίζουν τις περιφέρειες της Μακεδονίας και Θράκης, αλλά και της νησιωτικής Ελλάδας. Είναι κρίμα 500 εκατομμύρια ζεστού, ρευστού ελληνικού χρήματος, το οποίο μάλιστα πλέον σπανίζει, να δαπανάτε σε ξένες αγορές και όχι μέσα στη χώρα μας. Η ζημιά είναι διπλάσια. Η επιπτώση από το κύμα καταναλωτικής μετανάστευσης είναι μία στις τέσσερις εμπορικές επιχειρήσεις των ακριτικών αγορών να έχουν βάλει λουκέτο, όπως και πολλά βεζινάδικα. Μία στις τέσσερις επιχειρήσεις στις παραμεθόριες περιοχές, στις ακριτικές μας περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, δυστυχώς κλείνουν και αναπτύσσονται επιχειρήσεις πέρα από τα σύνορα, ξένων συμφερόντων, οι οποίες πραγματικά δημιουργούν μια ακατάσχετη αιμορραγία στην ελληνική οικονομία, στην ελληνική κοινωνία, στην ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση που τη χρειάζεται η χώρα μας. Είναι ο κινητήριος μοχλός και πρέπει αυτό να το καταλάβουν, ότι πρέπει να στηριχθούν οι μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις. Αλλά για να γίνει αυτό χρειάζονται κίνητρα, για να μπορέσει να σταματήσει αυτή η καταναλωτική μετανάστευση. Είναι ανεπίτρεπτο, εάν θέλουμε να σώσουμε την πατρίδα μας, να μην δείχνουμε σε τέτοιες δύσκολες εποχές έναν οικονομικό και κοινωνικό πατριωτισμό. Σε ό,τι αφορά ειδικότερα στην περιοχή μας, σύμφωνα με την έρευνα της ΕΣΕ, το 30-40% των καταναλωτών της Ορεστιάδας πηγαίνει στη Βουλγαρία. Από τη γειτονική χώρα γεμίζουν τα οχήματά τους με βενζίνη ή πετρέλαιο κίνησης, ενώ ψωνίζουν και καταναλωτικά αγαθά. Στην Ξάνθη, το κυριότερο πρόβλημα είναι η παράνομη διακίνηση εμπορευμάτων και τροφίμων από τη Βουλγαρία σε λαϊκές αγορές και πλενόδιους μικροπολιτές, ενώ γύρω στο 20-40% των καταναλωτών ψωνίζει από τις αγορές της γειτονικής χώρας.